αρέσουν εμένα τα σιροπιαστά γλυκά, τα σαραγλάκια, κι όμως είναι, γιατί είναι δικιά μου συνταγή, γιατί είναι υπέροχη. Ακούστε τώρα, παιδιά, το κράτς που κάνει αυτό το σαραγλάκι. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε και πώς είστε? Λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς. Εγώ, παιδιά, πράγματα που δεν έτρωγα μέχρι τα 40 μου τα τρώω τώρα. Θα σας κάνω ένα καταπληκτικό γλυκό σιροπιαστό που έχει φοβερή αντίθεση μέσα τα υλικά και σε τρελαίνει. Είναι εύκολο, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό να το βγάλουμε τώρα και το Πάσχα και μπορεί να συνοδευτεί και με παγωτάκι. Οι λάτρες των σιροπιαστών γλυκών θα πάθετε πλάκα. Πριν αρχίσουμε όμως να σας πω την ωραία μου συνταγή, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που κάθε μέρα έρχεστε στο αρωματοπωλείο μου, Secrets Parfum, ομορφοκλησίας 8 στην Γαλλογρέζα, στη Νέα Ιωνία. Δευτέρα είμαστε κλειστά, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10.30 με 8.30 δεν κλείνουμε ούτε το μεσημέρι, Τετάρτη, Σάββατο 10.30 με 3. Αν θες να ξεχωρίσεις, να αφήνεις στο στίγμα σου αρώματα με ποιότητα, ένταση, διάρκεια και έξτρα ενισχυμένα, να σε ερωτεύεται ο κόσμος. Λοιπόν, στα σιροπιαστά γλυκά, πρώτα κάνουμε το σιρόπι να είναι κρύο και όταν βγάλουμε το γλυκό από το φούρνο που θα είναι καυτό, να ρίξουμε το σιρόπι μας. Λοιπόν, έχω βάλει το νερό μου, θα βάλω τη ζάχαρη μου. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχω πάθει, δεν ξέρω αν το έχετε πάθει εσείς να μου το πείτε. Ό,τι δεν έτρωγα μέχρι τα 40 το τρώω τώρα. Άτε για λέμε. Λοιπόν, νερό, ζάχαρη, λεμονάκι από τον κήπο που μοσχομυρίζει, τη φλούδα του λεμονιού, μία βανίλια και ένα ξύλο κανέλας. Από την ώρα του βρασμού το αφήνουμε 6 με 7 λεπτάκια. Πάμε να κάνουμε τη γέμιση για αυτά τα ωραία σαραγλάκια λίγο διαφορετικά, γιατί συνήθως βλέπουμε καρύδι, αμύγδαλο και φρυγανιά. Εγώ έκανα δοκιμή, παιδιά, με φιστίκια peanuts που είναι αλμυρά και έχει τόσο αντίθεση στη γεύση το αλμυρό με το γλυκό που θα το λατρέψετε. Λοιπόν, τα έχω τρίψει στο μούλτι, φιστίκια peanuts, όλα τα υλικά τα βρίσκουμε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής που λέμε πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο site μας vasiacrazykitchen.com και φυσικά στην καρτέλα που μας κάνει ο Δημητράρας. Κάνουμε subscribe στο τρελοκανάλι γιατί μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι, κοινοποιήσεις και να χτυπάτε και το καμπαλάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Λοιπόν, αμυγδαλάκι. Παιδιά, σας ξαναλέω ότι εγώ δεν έτρωγα ποτέ σιροπιαστά και έχω ξετρελαθεί με αυτά τα σαραγλάκια που έκανα. Έκανα δοκιμές για να τα πετύχω. Λοιπόν, καστανή ζάχαρη. Μία ωραία βανίλια. Και φυσικά κανέλα και γαρίφαλο. Ανακατεύω πολύ καλά τη γέμιση. Φυσικά σαραγλάκια και σιροπιαστά κάνουμε μόνο με φύλλο βυρητού. Εγώ χρησιμοποιώ τη ζύμη ψαχνών, ευωική ζύμη τώρα θα σας το δείξω, γιατί είναι απίθανο φύλλο, δεν σχιζέται, έχει φανταστική γεύση και για τα σιροπιαστά είναι ένα και ένα. Αφού ανακάτεψα εδώ πέρα πολύ καλά, αχ μυρωδιές, τη γέμιση, έχουμε και το φύλλο μας, φύλλο βυρητού, που είναι ζύμη ψάχνων. Λοιπόν, τώρα θα λιώσω και το βούτυρό μου. Το σιρόπι έχει γίνει γιατί θέλουμε κρύο σιρόπι ζεστά σαραγλάκια και έρχομαι να τα φτιάξουμε. Πάμε να φτιάξουμε αυτά τα πολύ ωραία τραγανά σαραγλάκια μελωμένα της Βασούλας. Σας είπα ότι τα περισσότερα σαραγλάκια έχουν καρύδι, φιστίκι Αιγίνης. Εγώ, παιδιά, το άλλαξα εντελώς και είναι φανταστικός συνδυασμός γιατί είναι γλυκό με αλμυρό. Έχω ένα φύλλο βύρτου. Λοιπόν, αρχίζω και βουτυρώνω. Βάζω άλλο ένα φύλλο, κάθε σαραγλάκι που θα κάνω θα είναι με δύο φύλλα.
θάψη μου, έβαλα όλα τα σαραγλάκια μου και το βούτυρο που έχει μείνει βάζω από πάνω. Έχω προθερμάνει τον φούρνο μου στους 200, πάνω κάτω και αέρα, και θα τα ψήσω περίπου μία ωρίτσα. Θέλουμε καυτό σαραγλάκι και κρύο σιροπάκι. Αφού τα βουτυρώσαμε καλά, τώρα θα τα κόψω, παιδιά, για να είναι έτοιμα να σερβιριστούν μίνι σαραγλάκια. Λοιπόν, θα τα ψήσουμε, είπαμε, περίπου μία ωρίτσα. Ξαναλέω ότι θέλω φύλλο βύρητου, που είναι από τη ζύμη ψαχνών, είναι καταπληκτικό, δεν σκίζεται, δουλεύεται πάρα πολύ εύκολο, και εγώ τα σαραγλάκια μου τα έχω κάνει μπαμπάτσικα, έχω βάλει μπόλικη γέμιση, δεν θέλω να τρώσω και το φύλλο. Πάμε να τα ψήσουμε και μετά θα τα μελώσουμε και να τσιτσιρίζουν. Κουζινάκια μου, ψηθήκαν τα σαραγλάκια μου 45 λεπτά ανάλογα στο φούρνο. Από 30-45 λεπτά, 50 εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα για το τσιτσίρισμα, να τα σιροπιάσουμε. Το σιροπάκι του, ακούστε πόσο τραγανά είναι. Το μυστικό είναι καυτό σαραγλάκι, κρύο σιρόπι. Και τώρα θα πασπαλίσω λίγο από τη γέμιση που είχα μέσα. Έτοιμα τα σαραγλάκια της Βασούλας, αστά διαφορετικά, που έχουν αλμυρή και γλυκιά γέμιση και ο συνδυασμός είναι εκρηκτικός. Να τα φτιάξετε τώρα το Πάσχα, να τα σερβίρετε με παγωτάκι και θα πάρετε πολλά συγχαρητήρια. Μόνο φύλλο βύρητου θέλω εδώ για αυτό το γλυκό μου και από την ευωϊκή ζύμη ψαχνών. Να μας κάνετε subscribe γιατί μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι. Να χτυπάτε το καμπαλάκι δίπλα για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις. Να παραμείνετε σε αυτό το τρελοκάναλο γιατί έρχεται πολύ μεγάλος διαγωνισμός με την ευωϊκή ζύμη. Να μοιράσω φύλλα στον κόσμο να κάνει τις συνταγές μου και εγώ να χοροπηδάω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είσαστε καλά και του χρόνου με υγεία.